Μαρτίνε στη σέντρα, ο Εντζεγκέλε την κεφαλιά. Ο Μίγας δεν κάνει κοντρόλ. Ο Φωτάκης διαγώνιο σουτ. Από κοντά η μπάλα στα δίχτυα. Την έβαλε ο Κέβιν. 1-0 ο Πανετολικός στο 34. Καρποφορεί η πίεση που άσκησαν οι ποδοσφαιριστές του Μάκη Χάβου στο 34ο λεπτό. Αρχικά ο Μίγας δεν κάνει καλό κοντρόλ, ο Φωτάκης κάνει τη σέντρα, τη διώχνει το σούτ, γιατί είναι με το εξωτερικό και με πορεία προς τα δίχτυα, τη διώχνει ο Τρυποτσέρης, η μπάλα όμως χτυπά στα σώματα, πέφτει μπροστά στον Κέβιν που τη στέλνει στα δίχτυα. Έλεγες, Βαγγέλη, πήγα νωρίτερα ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Πανετολικό, τον ανοίξει το σκορ. Θα διαχειριστεί το δεύτερο ημίχρονο ο Οφή. Απίστευτη φάση. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Σοφαρίζει ο Οφή, λοιπόν. Η μπάλα έφυγε από τα πόδια του Μπανούση, πήγε προς τον Στεφανάκο, ο οποίος είχε μια πάρα πολύ άσχημη στιγμή. 1-1. Κοιτάξτε την πολύ δύσκολη στιγμή για τον Στεφανάκο. Εδώ το γύρισμα προς τα πίσω από τον Κουτρουμάνο, νομίζω είναι. Ναι, ο Κουτρουμάνος είναι. Μπάλα παίζει αυτό το παιχνίδι στον Στεφανάκο. Σήκωσε υποτικά το χέρι του, στο πρόσωπό του ζωγραφισμένοι όλοι. Η απογοήτευση είναι μια πολύ άσχημη στιγμή, αλλά είναι... Κεφαλιά, γκολ! Ο Κούσας, 2-1 ο Πανετολικός. Δεύτερο τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα για τον Κούσα. Βρίσκει πολύ γρήγορα απάντηση στην ψυχρολουσία που δέχθηκε ο Πανετολικός. Και τρέχει ο Κέβιν και ο Νίκο Μαρτίνες να αγκαλιάσουν τον Στεφανάκο που ζούσε το δράμα του μετά την πολύ άσχημη στιγμή που είχε στο 46. Τρυπώνει ο Κούσας στην καρδιά της άμυνας του Όφη και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Λέγαμε νωρίτερα ότι κάθε στημένη μπάλα του Πανετολικού είναι πολλά υποσχόμενη. Εσωτερικά ο Ισπανός, ο Μαρτίνες, επιλέγει απέναντι το Μίγα, με τη μία γυρίζει για τον Κέβιν. 3-1 ο Πανετολικός, έξοχα εκδηλωμένη αντεπίθεση. Δεύτερο τέρμα από τον Κέβιν στο μάτς. Όφη ανέβηκε για την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Πανετολικός έφυγε πάρα πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Και την ολοκλήρωσε με έξοχο τρόπο. Εδώ είναι και πάλι παλιά του Μαρτίνες. Κοιτάξτε στο βάθος, είναι δύο ποδοσφαιριστές του Πανετολικού, με τη μία ο Μίγας για τον Κέβιν που δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο Μιχάλη Αγριμάκη. 3-1 για τον Πανετολικό που βρέθηκε απέναντι σε μια ψυχή.